του ΣΥΡΙΖΑ και σας μίλησα για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και το ότι το αποδεχθήκαμε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, είπα ότι δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Εμείς είμαστε λίγο διαφορετικό κόμμα από τα συνήθεια, έχουμε άλλες διαδικασίες συλλογικές, παίρνουμε συλλογικές ευθύνες, δεν τις παίρνει ένας και τον πετάμε κάποιον στο κεάλα. Το συλλογικό καμιά φορά είναι και κανείς όμως. Δεν πάει με ποσοστά. Το συλλογικό καμιά φορά είναι και κανείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια συζήτηση. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει σε εμάς μια συζήτηση αποτίμησης λαθών, αλλαγών και κυρίως των αλλαγών που επίγκυται και που είναι αναγκαίες να γίνουν στο χώρο μας και το οποίο είναι τις επόμενες μέρες. Γιατί σήμερα έχουμε μια μέρα σήμερα. Για μας αυτό είναι λίγο πιο μετά, ξέρετε. Και χρειάζεται βαθιά σκέψη και δεν αρκούμαστε σε επιφανειακές αναλύσεις που μπορούμε να κάνουμε αμέσως. Κυρία Γεροβασίλη, λοιπόν, ανοίξει τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε, σας είπα, συντεταγμένες διαδικασίες. Δηλαδή, σε εμάς θα ακολουθήσουν διαδικασίες στο χρόνο τους. Σήμερα έχουμε μία... Πότε είναι ο χρόνος τους? Διαβάζει. Ο χρόνος θα τον εκτιμήσουμε εμείς, λοιπόν. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Λοιπόν, λέτε εγώ λέω ότι θα ασκήσετε αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ είμαι σε σοκ, δομημένη ξέρετε τώρα. Δομημένη αξιωματική είμαι αντιπολίτευση. Είμαι σε σοκ. Ένα κόμμα που εγκινήσει... Έχουμε παραμείνει και σε αυτές τις συνθήκες είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό λέω. Με ισχυρή φωνή θα αντιταχθούμε σε όλα αυτά τα οποία... δεν έταξε, αλλά θα κάνει και έταξε, αλλά δεν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, η επόμενη μέρα στη χώρα δεν είναι εύκολη. Καθόλου εύκολη δεν θα είναι, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν, ναι. Βλέπουμε στην επικράτεια στο 3% ναι. Του 20 θα το πουλήσω.